Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε ο καθηγητής φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Σταύρος Ταραβίρας. Τι αφορά αυτή τη διάκριση, την προοπτική μιας νέας κυταρικής θεραπείας για την ασθένεια της υδροκεφαλίας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε την εκγενετής υδροκεφαλία. Αυτές τις περιπτώσεις αφορά η προοπτική της νέας αυτής κυταρικής θεραπείας. Προφανώς να διευκρινίσω εδώ ότι μιλάμε για μια πειραματική μελέτη. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή τα αποτελέσματά μας είναι αυτή τη στιγμή σε πειραματικά μοντέλα, σε ζωικά μοντέλα. Απέχουμε πολύ από το να μιλήσουμε για μια θεραπεία στον άνθρωπο. Εξετάζετε τις προοπτικές. Πολύ σωστά. Τις προοπτικές. Να μας πείτε για αυτό που σας τόνισα, για την εκγενετής υδροκεφαλία, ότι περισσότεροι άνθρωποι, αυτοί που δεν γνωρίζουν, γνωρίζουμε αυτή τη μορφή. Ναι, ναι. Η υδροκεφαλία είναι μια ετερογενής νόσος, τόσο αυτό που λέμε εκγενετής, μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, όσο και σε αυτήν παρουσιάζεται σε ενήλικες. Εν δυνάμει και ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις δύο έτσι κατηγορίες. Σε συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις, εφόσον είναι επιτυχής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα είναι κατάλληλες για τη θεραπεία την οποία τουλάχιστον ερευνούμε αυτή τη στιγμή. Κύριε καθηγητά, είμαστε πόσο κοντά, το είπατε και στην αρχή της τοποθέτησής σας, από την συγκεκριμένη θεραπεία? Είμαστε στα πολύ αρχικά βήματα. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν όλα πάνε καλά θα πάρει αρκετό χρόνο. Ξέρετε, η ανάπτυξη θεραπείων και τον άνθρωπο παίρνει αρκετό χρόνο. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι θα είναι νωρίτερα από περίπου στα 10 χρόνια, εφόσον όλα δουλέψουν σωστά, έτσι. Έχουμε λοιπόν την εκγενετής υδροκεφαλία, σωστά, και την μορφή υδροκεφαλίας που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Σωστά. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο σπάνια περίπτωση? Κοιτάξτε, και οι δύο περιπτώσεις δεν είναι τόσο σπάνιες όσο νομίζουμε. Οφείλονται σε πολύ διαφορετικές αιτίες. Για παράδειγμα, και μετά την γέννηση μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε διάφορα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της κοίησης. Μια αιμορραγία, για παράδειγμα, ή μια λίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε υδροκεφαλία μετά τη γέννηση, χωρίς να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες απαραίτητα. Αντίστοιχα και στην ενήλικη ζωή μπορεί να είναι αιμορραγικά επεισόδια, μπορεί να είναι πάλι λίμωξης, περιπτώσεις καρκίνων, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στην εμφάνιση υδροκεφαλίας στον ενήλικα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι περίπου 700.000 με 1 εκατομμύριο ενήλικες πάσχουν από διαφορετικές μορφές της υδροκεφαλίας. Κύριε καθηγητά, η υδροκεφαλία σε τι βαθμό επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του ασθενούς? Προφανώς, όταν μιλάμε για μια ετερογενή νόσο, έχει διαβαθμίσεις. Μπορεί να είναι από τις πιο απλές μέχρι πιο σύνθετες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι μία μορφή ζαλάδας, για παράδειγμα, αλλά μπορεί να εμφανίζεται και με άλλα σοβαρά προβλήματα, δυσκολίες κατά τη βάδισης, άλλες νευρολογικές εμφανίσεις. Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Δηλαδή, είναι απαραίτητες χειρουργικές παρεμβάσεις, πολύπλοκες, οι οποίες έχουν αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε άλλες θεραπείες οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παιδιά, έτσι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν προβλέπονται επεμβάσεις, αλλά απαντήσατε ότι προβλέπονται επεμβάσεις σε αυτή την ασθένεια και δεν ξέρω κατά πόσο κινδυνεύει και η ζωή του ασθενούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Σίγουρα όλες αυτές οι επεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον εγκέφαλο που παροχετεύουν υδροκεφαλία, επί της ουσίας εμφανίζεται με μία συσσόρευση υγρού μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου, μέσα στις οποίες κανονικά κυκλοφορεί, δεν συσσωρεύεται. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο κάνουμε χειρουργικά είναι να παροχετεύουμε αυτό το υγρό έτσι ώστε να σταματήσει να συσσωρεύεται, που δημιουργεί την διόγκωση
των κοιλιών και δημιουργεί και τα προβλήματα επί της ουσίας. Είναι όμως επεμβάσεις δύσκολες, επίπονες, οι οποίες πολύ συχνά παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι σημαίνει για σας αυτή η διάκριση, καθώς έχετε ενταχθεί πλέον σε ένα διεθνές επιστημονικό δίκτυο? Είναι σημαντική διάκριση, ιδιαίτερα να σκεφτούμε ότι προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται στην Ελλάδα και αν θυμάμαι καλά η τρίτη που δίνεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα σημαίνει ότι αυτό το οποίο προτείνουμε είναι αρκετά νέο και υποσχόμενο. Γι' αυτό το λόγο και μας εμπιστεύτηκαν το συγκεκριμένο βραβείο. Και φαίνεται ότι η πανδημία, βέβαια, και η συγκυρία και η επιδημιολογική κρίση δεν έχει πάει πίσω την έρευνα, το έργο σας, τις προσπάθειές σας, τις προοπτικές που δίνετε και φαίνονται στον ορίζοντα. Εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, στη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.